Από την άλλη, ο οικονομικός ταχυδρόμος θα περιγράψει ένα κλίμα που θυμίζει σαλούν της άγριας Δύσης του Κουμουνδούρου μεταξύ Τζανακόπουλου και Ρίγα, κάνοντας λόγο για ανταλλαγή γαλλικών και όχι μόνο. Αυτό θα πει φόρα! Με πληροφόρησαν λοιπόν ότι μετά από τα γαλλικά, το λόγο είχαν οι καρέκλες και τα τραπέζια του γραφείου του 5ου ορόφου. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Γεια σου, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω μια επισήμαση ότι δεν έχω έρθει για κουτσομπολιό. Αν να κάνουμε κανονική πολιτική κουβέντα, είμαι εδώ. Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας. Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό σε καλέσαμε, αλλά αν έχεις τον οποιοδήποτε ενδιασμό, να μην την κάνουμε, Αντρέα μου. Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Αν θες να κάνεις πολιτικό κουτσομπολιό, είσαι σε λάθος εκπομπή. Συγγνώμη, αλλά αυτό που είπες το θεωρώ προσβολή. Προσβόλα, επική προσβόλα. Αν λοιπόν αισθάνεσαι αυτό, Αντρέα μου, να την κλείσουμε εδώ την κουβέντα. Δεν το πάρεις προσωπικά. Όχι, όχι, δεν το παίρνω προσωπικά. Είναι προσωπική αιχμή, την οποία δεν δέχομαι. Κάνουμε ρεπορτάζ. Και αν αισθάνεσαι ότι θέλουμε να κάνουμε πολιτικό κουτσομπολιό. Να σταματήσουμε τώρα την κουβέντα, Αντρέα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι πρόκληση αυτό που σου λέω. Λοιπόν. Δηλαδή, σηκώνω το γάντι που έριξες λοιπόν. Και στο πετώ στη μούρη. Ωραία. Αυτό λέω, Αντρέα. Όπα. Το ρίξε. Μπαμ. Σιγά τα αίματα, καλέ. Όπα. Το θεωρώ βαριά προσβλητικό αυτό που είπες. Το κατάλαβες. Δεν είναι προσβλητικό. Να εξηγήσω γιατί. Δεν το ρεπορτάζ που άκουσα μιλάει για ότι τσακωθήκανε, βριστήκανε, ανταλλάξανε καρεκλίες και τέτοια. Τα οποία δεν συμβαίνουν. Δεν αφορά εσένα. Βιάστηκες. Δεν αφορά εσένα. Αφορά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχουν μπιφ. Έχουν μεγάλο πολύ. Αλλά αυτοί είστε. Μας Παπακαλιάτη μας είπαν να έρθουμε να γυρίσουμε, ρε παιδιά, και εδώ γυρνάμε οικονομίδι.